Σε κάλπες της 25ης Ιουνίου. Εσείς ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των νέων αυτών εκλογών, γιατί μιλάμε για μια νέα εκλογική διαδικασία? Ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σαμακομπλή που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό, γιατί όντως μιλάμε για μια νέα εκλογική διαδικασία. Ξέρω ότι το αποτέλεσμα της προηγουμένης κάλπης ήταν ανέλπιστα απρόσμενα θετικό για τη Νέα Δημοκρατία, ταυτόχρονα νομίζω εξαιρετικά ελπιδοφόρο για διάφορους λόγους, αλλά πιστέψαμε ότι το μήνυμα το οποίο έχουμε πάρει εμείς στη Νέα Δημοκρατία είναι πρωτίστως ένα μήνυμα ευθύνης. Ένα μήνυμα ευθύνης να τιμήσουμε, και να ευχαριστώ πάρα πολύ και στην περιοχή σας όσους προτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν προσμετράται η προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση στην επόμενη. Ξεκινάμε από την αρχή. Όπως λέει πολύ σωστά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να την ξαναγεμίσουμε. Το θυμίζει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργός και με κάθε ευκαιρία, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, μην νομίζουμε ότι έχουμε κυβέρνηση. Δηλαδή η κάλπη είναι άδεια. Νέα προεκλογική περίοδος. Ακριβώς. Και όπως είπε επίσης ο ίδιος, όταν κάποιος του είπε «Γεια σας κύριε Πρωθυπουργέ», χθες στο Περιστέρι που ήμασταν όλοι και ξεκινούσε η διαδικασία, του λέει «Δεν είμαι Πρωθυπουργός πια και αν θέλεις να ξαναγίνω θα πρέπει να πας να με ψηφίσεις». Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από την πλευρά μας όμως η στρατηγική μας σε αυτές τις εκλογές δεν θα αλλάξει από την προηγούμενη. Δηλαδή από εμάς θα ακούσετε με νυφαλιότητα και με τεκμηρίωση μια παρουσίαση πρωτίστως του οράματος που έχει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας εφόσον κυβερνήσει. Και ένα πρόγραμμα το οποίο θα αυξήσει τους μισθούς, θα αφοσιωθεί στην εξάλληψη περαιτέρω των κοινωνικών ανισοτήτων, θα εστιάσει στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και της παιδείας και θα συνεχίσει βεβαίως να θωρακίζει τη χώρα μας αμυντικά και να φροντίζει να είμαστε ασφαλείς σε ένα πολύ δύσκολο και μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή που μένεται ένας πόλεμος πολύ κοντά μας και που πλέον η πύλια έχει κάτσει στο θέμα των εκλογών της Τουρκίας, κάτι που δεν είχε γίνει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Και δεν ξέρουμε πώς θα χειριστεί το μέλλον και ο Ερντογάν και αν θα επιστρέψει στην προηγούμενη πιο προκλητική στάση την οποία είχε δείξει, που ήταν σε μια έτσι ηρεμία αυτό το διάστημα. Άρα εμείς αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας προτίμησαν ότι πρέπει να ξαναπάνε στην κάλπη, δεν είναι η ώρα για χαλαρότητα. Μπορεί να μπουν και άλλα κόμματα στη Βουλή τα οποία ήταν στο κατόφλι την περασμένη φορά και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να ανέβει ο πύχης της αυτοδυναμίας. Και επίσης να προσπαθήσουμε να πείσουμε και ανθρώπους που δεν μας προτίμησαν ή που προτίμησαν έτσι μικρότερα κόμματα ότι το διακύβευμα της σταθερότητας υπάρχει ακόμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το διεθνές περιβάλλον για την Ελλάδα. Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη σημαίνει δυνατή Ελλάδα και όχι αδύναμη Ελλάδα. Άρα πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή με μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και για να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές, το τολμηρά δηλαδή που λέμε, σταθερά και τολμηρά μπροστά για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά και για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Βουλγαρία για παράδειγμα, έχουν κάνει 6 φορές εκλογές. Και τώρα για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, ζητήσανε από την Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας να επιστρέψει ως προσωρινή πρωθυπουργός κοινής αποδοχής, μπας και ορθοποδήσει το σύστημα. Όλοι παρακολουθούν εδώ στις Βρυξέλλες την κατάσταση στην Ελλάδα με μεγάλο ενδιαφέρον και έχει ήδη προεξοφληθεί ότι σε περίπτωση που υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και μια σταθερή προοπτική τετραετίας, θα πάρουμε και την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, που ξέρω ότι ακούγεται σαν ένα, σου λέει ο άλλος, τι με νοιάζει εμένα η επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας. Βεβαίως μας νοιάζει. Γιατί αυτό σημαίνει χαμηλότερα επιτόκια στα στεγαστικά μας δάνεια και χαμηλότερα επιτόκια για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δανειστούν, να καλύψουν τις ανάγκες τους, να επεκταθούν και για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα μας. Η Ευρώπη πώς είδε αυτή τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές? Ποια ήταν τα σχόλια
για αυτά τα πολύ αυξημένα ποσοστά και πάντοτε σε σχέση με τη μεγάλη μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Να αναφερθώ σε δύο πράγματα σε σχέση με αυτό. Πρώτον, το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς, η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης, είχαν εξάγει την τοξικότητα της, που υπήρχε στην ελληνική πολιτική σκηνή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Με αήθησαν υπόστατες και συκοφαντικές επιθέσεις κατά της Ελλάδος, που εντάξει να προέρχονται από άλλους χώρους ή από ομάδες άλλων συμφερόντων. Όταν όμως συνεπικουρούνται από Έλληνες ευρωβουλευτές, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούμε με πολύ μεγαλύτερο σθένος. Όταν λοιπόν ακουγόταν ότι η Ελλάδα έχει λιγότερη ελευθεροτυπία και δημοκρατία με βάση μια μελέτη που την κατάτασε χαμηλότερα από ένα καθεστώς όπως αυτό το οποίο υπάρχει στο Τσάντι, στην Μπουρκίνα Φάσο, δηλαδή μια αιμοβόρα δικτατορία για να σας εξηγήσω, όταν κατηγορούμασταν ότι δεν κάναμε τίποτα για τον Καραϊβάς παρά το γεγονός, για την δολοφονία του Καραϊβάς παρά το γεγονός ότι πριν από δύο μήνες υπήρξε μια πολύ θετική εξέλιξη σε αυτή την περίπτωση. Ναι, όταν συνέχεια ακούς από Έλληνες ευρωβουλευτές κατηγορίες για pushbacks ή για το μικρό νεκρό κορίτσι στην εισίδα του Εύρου που τελικά απεδείχθη ότι ήταν fake news από Τούρκους διακινητές και ΜΚΟ που συνεργάζονται από μαζί. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό όμως, όχι από από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι η απάντηση που δόθηκε με τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και τα πολύ ψηλά της κυβερνήσεως Μητσοτάκη ήταν αποστομωτική για όλους. Τώρα σκέφτονται δύο φορές προτού εκτοξεύσουν τέτοιου τύπου κατηγορίες κατά της Ελλάδος, διότι τους απάντησε ο ελληνικός λαός ότι εμείς έχουμε μία δημοκρατία. Ναι, βεβαίως είχαμε θέματα με τις υποκλοπές και το κακόβουλο λογισμικό όπως έχουν σε όλη την Ευρώπη, αλλά τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, προφανώς, εγώ περπατάω έτσι λίγο πιο περήφανη στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτό. Εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ανήκουμε η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι η κεντροδεξιά παράταξη της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν οι ηγέτες, οι οποίοι είναι κεντροδεξιοί, οι οποίοι εκπροσωπούν το κόμμα μας στις συνόδους κορυφής, δεν είναι πλέον η κυρία Μέρκελ, γιατί στη Γερμανία έχουμε τον κύριο Σόλτς. Οι μεγάλες χώρες αυτή τη στιγμή, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, έχουν σοσιαλιστές ηγέτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με βάση το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα, είναι το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα της Ευρώπης. Όταν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης παλεύει για να χρηματοδοτηθεί ο φράχτης των Εύρω με ευρωπαϊκά κονδύλια, παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε μόνο 7 ευρωβουλευτές της Ελλάδας ανάμεσα στους 177 του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχουμε πιο ισχυρή φωνή τώρα που αυτός είναι που κάθεται στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, ενώ οι Γερμανοί δεν έχουν εκπρόσωπο, με καταλαβαίνετε. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία η νίκη και η αυτοδυναμία και η ισχυρή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεθαύριο που θα έρθει εδώ στις συνόδους κορυφής, που θα έρθει στο ΝΑΤΟ, που θα δει τον κύριο Ερντογάν, να η Ελλάδα να έχει μια πιο δυνατή φωνή. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία θέλουμε, όχι γιατί αυτά που ακούω τώρα, έχουμε το καινούριο, ο καινούριος μπαμπούλας που έβγαλαν από την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει παντοδύναμος και θα επιβάλλει μια δεξιά πολιτική στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μια σταθερή, ισχυρή Ελλάδα και στο εσωτερικό για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται και στο εξωτερικό για να έχει πιο δυνατή φωνή η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτό είναι το ζήτημα. Επιμένετε και δίνετε έμφαση στη σταθερότητα για τη χώρα. Αυτό άλλωστε κάνει και τελευταία και ο Πρωθυπουργός, γιατί εσείς βρίσκεστε στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ευρώπης και γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν εδώ τι σημαίνει σταθερότητα και τι σημαίνει μια ισχυρή κυβέρνηση σε όλο αυτό το πλαίσιο που καλείται να λάβει αποφάσεις και για τη δική μας χώρα, αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει με όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Κυρία Σαμακοβλή, ένας από τους λόγους που άργησε η Ευρώπη να ανταποκριθεί όπως έπρεπε στην ενεργειακή κρίση, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να παθαίνουμε αποπληξία, ήταν γιατί η Γερμανία έχει τρικομματική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και για να πάρει αποφάσεις καθυστερεί πάρα πολύ. Όταν λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και άλλοι συνάδελφοί του πρότειναν το πλαφόν στην τιμή του χοντρικού αερίου, το οποίο αποδεδειγμένα τώρα δημιούργησε μία μείωση των τιμών, οι Γερμανοί μέχρι να το αποφασίσουν για να πάρουν θέση περάσανε τρεις μήνες. Αυτούς τους τρεις μήνες εμείς πληρώναμε πιο ψηλούς λογαριασμούς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να μπει σε αυτού του τύπου τις περιπέτειες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην περασμένη κάλπη είχαμε απλή αναλογική. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι εκτός από το ότι επιβραβεύτηκε η αξιοπιστία αλλά και η αντιμετώπιση των κρίσεων και το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ακούγοντας από την άλλη πλευρά οι πολίτες, θα έχουμε μια κυβέρνηση προοδευτική το πρώτο με το τρίτο κόμμα. Αλλά αυτό δεν φαινόταν να βγαίνει. Α, όχι, θα κάνουμε μια κυβέρνηση ανοχής. Α, όχι, θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σου λένε καλύτερα να πάμε στη σταθερότητα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το διακύβευμα. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή μπουν και άλλα μικρότερα κόμματα που προτιμήσει ο κόσμος στη Βουλή, δεν πλησιάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας, δεν υπάρχει με ποιον να συγκυβερνήσει, με καταλαβαίνετε. Ο κύριος Ανδρουλάκης το έχει πει ξεκάθαρα. Ούτε τον κύριο Μητσοτάκη θα δεχτεί σαν πρωθυπουργό, ούτε σκοπεύει να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα θα τρέχουμε αυγουστιάτικα και θα γίνουμε σαν τη Βουλγαρία. Όχι, κανείς δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό πώς το βλέπετε με τα μικρότερα κόμματα, κυρίως εκείνα που για λίγο δεν είδαν την είσοδό τους στη Βουλή και κυρίως τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα. Έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι καταρχάς το πραγματικά πατριωτικό κόμμα. Ο πατριωτισμός αποδεικνύεται στην πράξη και εκ του αποτελέσματος. Οι αμυντικές συμφωνίες που έχουν γίνει, η προμήθεια των Ραφάλ, οι φρεγάτες Πελαρά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν θωρακίσει τη χώρα. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν πατριωτικά για τη χώρα, τη θέλει ασφαλή. Το ίδιο ισχύει και για το φράχτη στον Εύρο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να κοιτάζει κανείς αλλού εάν θέλει να δει αποτέλεσμα από τον πατριωτισμό. Και δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός ό,τι και αν ψηφίζει. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι της θρησκευτικότητος. Εμείς δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι μέσα στις αρχές και στις αξίες μας. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπήρξαν αντιδράσεις, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν πικρίες, αλλά πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα τη σταθερότητα και το καλό της Ελλάδος. Γι' αυτό και εμείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα στελέχη πλέον είμαστε στρατιώτες, που παίρνουμε το φύλλο πορείας μας και θα γυρίσουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Δεν πειράζει και για μένα το ίδιο ισχύει. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα πάθει κάτι χωρίς εμένα για τρεις εβδομάδες. Έτσι. Προέκυψαν εκλογές, ναι. Έτσι είναι. Και οπότε θα γυρίσουμε την Ελλάδα πόρτα-πόρτα για να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας στήριξαν ότι δεν είναι ώρα για χαλαρότητα, δεν πάμε για μπάνιο ή πάμε για μπάνιο το πρωί και πάμε και ψηφίζουμε και έχουμε το χρόνο μας να πάμε και στις κάλπες. Ακριβώς. Και αυτούς που δεν μας ψήφισαν ή προτίμησαν άλλα κόμματα να ακούσουν τον υφάλιο προγραμματικό μας και κοστολογημένο πρόγραμμα, την τεκμηρίωση, τα επιχειρήματα και να μας προτιμήσουν για να έχουμε μια σταθερή, ισχυρή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα σημαίνει και μια σταθερή και ισχυρή Ελλάδα. Μάλιστα. Να κλείσουμε, κυρία Σιμακοπούλου, με ένα σχόλιο σας, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται, γιατί είχαμε την άρση της ασυλίας να αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο για τον Αλέξη Γεωργούλη. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε εκεί που λέτε, δηλαδή έχει γίνει τώρα η άρση ασυλίας. Και τώρα βρισκόμαστε, δηλαδή το θέμα βρίσκεται στα χέρια των βελγικών αρχών. Από πλευράς δηλαδή του Κοινοβουλίου, οι βελγικές αρχές μπορούν τώρα να προχωρήσουν σε όποιες διαδικασίες κρίνουν ότι είναι απαραίτητες. Αυτό ήταν ένα πρόσκομα μέχρι στιγμής. Οι διαδικασίες εδώ έχουν
διάφορα βήματα, πρέπει να περάσουν από μια επιτροπή και μετά από την Ολομέλεια. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά ολοκληρώνονται τώρα, με αποτέλεσμα να μπορεί η βελγική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητος για όλους, mm-hmm. Σας λέω απλώς ότι έχει παραξενεύσει πάρα πολλούς εδώ στις Βρυξέλλες το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές κινήθηκαν τόσο σιγά σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.